Κύριοι πρώην πρόεδροι της Φιλαρμονικής, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εορταστική συναυλία της Φιλαρμονικής Σχολής Λεξουρίου και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγεία και κάθε ευτυχία για το έτος που έρχεται. Η αποψινή μας συναυλία, κατά το πρώτο μέρος της, αποτελείται από έργα Ρώσων συνθετών. Θα επιχειρήσει η Φιλαρμονική μας να μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων της μεγάλης ομόδοξης χώρας, που έχει πάρει αρκετά στοιχεία από τη δική μας βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και ταυτόχρονα να μας συστήσει τους μεγάλους Ρώσους δημιουργούς, που τα έργα τους μας είναι σίγουρα γνώριμα, αλλά τα ονόματά τους κάπως άγνωστα. Πριν όμως μπούμε στο μουσικό μέρος, παρακαλώ τον πρόεδρο του Σωματείου, Ιωσήφ Κέρι, να πάρει το λόγο για τον καθιερωμένο χαιρετισμό. Κύριε Αντιδημάρχε, κύριοι πρώην πρόεδροι της Φιλαρμονικής, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στην εορταστική συναυλία της Φιλαρμονικής, με την οποία αποχαιρετάμε τον πρόεδρο που φεύγει και υποδεχόμαστε τον πρόεδρο που έρχεται. Και έχει αυτή η συναυλία κάτι το ωραία περίοδο, όπως και πολλά πράγματα που σκέφτεσαι με τη Φιλαρμονική. Δηλαδή, αφήνει έναν χρόνο και υποδέχεται έναν άλλο το σωματείο αυτό που έχει νικήσει το χρόνο. Το σωματείο αυτό για το οποίο δεν υπάρχει χρόνος. Εκτείνεται στο χρόνο, στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον απεριόριστη. Έτσι λοιπόν μπορείς να απολογίσεις το ημερολογιακό έτος που έρχεται χωρίς να λυπάσαι για όσα πέρασαν και να προλογίζεις το έτος που έρχεται χωρίς να νιώθεις δέος απέναντι στο μέλλον. Έτσι μπορώ να αναφέρω, και χωρίς να βαρύνω την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα, δύο ανθρώπους που οφείλω να αναφέρω τα ονόματά τους, που συνέδεσαν το όνομά τους με τη Φιλαρμονική και που μέσα στο 2018 έφυγαν. Τον πρώην πρόεδρό μας, τον Ηλία Τουρτσέλη, και τον Πέτρο τον Αγγλισάτο, έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στη Φιλαρμονική, κυρίως συστήνοντας τη Φιλαρμονική στο Ματσαβινά το ίδρυμα με την αρχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης. Και οικονομικά ενίσχυσε το έργο της Φιλαρμονικής πάρα πολύ. Απολογίζοντας τη χρονιά που πέρασε από τη Φιλαρμονική μας, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πει κανείς σε εσάς. Στο Λιξούρι, σε τέτοιου ψηλότερου σα, τη Φιλαρμονική τη βλέπετε. Μπορείτε να κρίνετε τις αποτυχίες της και να χαρείτε με τις επιτυχίες της. Δύο μόνο δραστηριότητες της Φιλαρμονικής θέλω να αναφέρω, που όπως ήταν φυσικό δεν έγιναν αντίθετες από εσάς. Η μία ήταν το ότι ήρθε στο φως επιτέλους το αρχείο της Φιλαρμονικής. Και αυτό οφείλεται στον άνθρωπο που κάθεται εκεί πέρα, τον Πάπη τον Μακρύ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έβγαλε από τη σκόνη και τα ποντίκια του αρχείου της Φιλαρμονικής και έκανε μια εισήγηση άδεια μουσικολογικά στο Πανιόνιο Συνέδριο, δέχθηκε μερικές σταγόνες εξουργιώτικης ευγνωμοσύνης, αρκετά δικαιριώδης, αλλά δεν πειράζει, και αυτές καλό κάνουν. Και η άλλη δραστηριότητα ήταν το ταξίδι στο Πύρναβο. Το ταξίδι στο Πύρναβο, όπου η πατίνα μας παρακολούθησε σεμιναριακές πρόβες και έκανε συναυλία υπό τη διεύθυνση του Ιταλού μαέστρου Αντρέας Λος. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν από τις φορές που ένιωσα πολύ υπερηφάνος για τα παιδιά μας στο δύναμο. Δεν συνόδευσα 30 μικροπαίδια. Συνόδευσα 30 εξωτερικές άρχοντες. Με την καλύτερη έννοια που μπορεί να έχει και ο άρχοντας και ο εξωτερικός.
η συμπεριφορά τους στις πρόβες, στα μαθήματα, σε όλο το ταξίδι ήταν καταπληκτική και μπράβο τους. Για το έτος που έρχεται, το 2019, κλείνουν 200 έτη από την γέννηση του Πέτρου Σκαριάτη, του ανθρώπου που αντί να γίνει ένας δικηγόρος ή ένας γιατρός που τότε παρήγαγε το Κιξούρι αρκετούς περισσότερους ακόμα και από σήμερα, προτίμησε να ασχοληθεί με τη μουσική. Και γι' αυτό το λόγο το όνομά του συνδέθηκε με αυτή τη φιλαρμονική και με την αθάνατο. Θα το εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός. Το 2019 θα είναι για το Σκαρλάτο, για τη φιλαρμονική και για το Κιξούρι, το έτος Σκαρλάτο. Θα παίξουμε έργα του, θα ανασύρουμε από το αρχείο του όσο μπορούμε, θα γράψουμε για πάντα. Γενικά θα είναι μια αναβίωση εκείνης της εποχής, του 1836-1839, δεν έχει σημασία, όταν η συντροφιά των μουσικών πρωτοείδε αυτό εδώ το σωματείο. Επίσης το 2019 έχουμε με τη στήριξη του Δήμου και με τη ΣΚΕΔΙΚΕ να φιλοξενήσουμε το συνέδριο της Ελληνικής Φιλαρμονικής Εταιρείας που θα γίνει εδώ στο Μισούρι. Και που νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορούμε να μιλάμε ότι θα έχουμε βάσεις, θα έχουμε θέσει τις βάσεις για να γίνεται κάθε χρόνο αυτό το συνέδριο δυνατόν εδώ στο Μισούρι. Για το 2019 επίσης στοχεύουμε και σε ένα πρόγραμμα γίντερ που αν όλα πάνε καλά και πάλι θα μας λύσει αρκετά υλικά προβλήματα και όλα αυτά, όπως ξέρετε, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα αυτά γίνονται από εσάς. Με τη βοήθεια του δική σας. Με τη βοήθεια του Λιξουδιώτη και κυρίως με τη βοήθεια του Λιξουδιώτη γονέα. Αυτού του αφανή ευεργέτη της φιλαρμονικής. Αυτού που φέρνει το παιδί του και το πιστεύεται σε εμάς. Από τη μαμά που έφυγε προηγούμενα να πάει στο χωριό της για να φέρει στην κόρη της μαύρα παπούτσια, μέχρι τη μαμά που φέρνει σε κάθε πρόβα την κόρη της από το Αποστόλη. Δεν φτάνει μόνο στο Αποστόλη, οι άνθρωποι έχουν να κάνουν και την κύρα για να το ξητώ. Για όλα αυτά, σας ευχαριστούμε και να έχετε υπόψη σας ότι θα βασιστούμε ακόμα περισσότερο πάνω σας. Η φιλαρμονική θα ανοιχτεί επιτέλους. Και αρχής γενομένης από σήμερα, ας γράψουμε συνδρομητές. Ας μην μείνει ένα σπίτι στην επαρχία Πάγης χωρίς συνδρομητή για τη φιλαρμονική. Ξεκινάτε από σήμερα. Θα κάνουμε και εμείς τη σχετική καμπάνια. Αλλά ξεκινήστε από σήμερα. Φίλους, γνωστούς, εσείς, όσοι δεν είστε, γραφτείτε συντονιτές. Ενισχύστε αυτό το σωματείο. Και θα δείτε ότι η φιλαρμονική μπορεί να σηκώσει το Κιξούρι πολύ ψηλά. Αυτά από μένα. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρισουμε και τον κύριο Κωνσταντάκη, πρόεδρο της ΚΕΔΙΚΕ, καθώς και τον κύριο Νουσάκη, δημοτικό σύμβουλο. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η συναυλία θα αρχίσει με τρία έργα του συνθέτη Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, το Σκλαβικό Εμβατήριο και τα δύο αποσπάσματα από τα εμβληματικά μπαλέτα του «Η Λίμνη των Κύκνων» και «Ο Καρδιοθράφστης».
από τα Καυκάσια όρη μεταφερόμαστε στη συνέχεια στο πιο αστικό περιβάλλον της Μόσχας με το πασίγνωστο τραγούδι του Βασίλη Σολοβιόφ «Σεντόλ, νύχτες της Μόσχας». Τραγουδά η λαβερή εξωτερικά και εσωτερικά μαθήτρια της φιλαρμονικής μας Νεφέλη Λαβριάδη. Thank you.
κυρία Βλέφη. Με ιδιαίτερη χαρά και την ευχαριστώ, γιατί αυτά τα παιδιά αποτελούν τον κορμό μιας από τις καλύτερες φωνές της που έχει βγάλει η Φιλαρμονική. Αυτά τα παιδιά που τα βλέπουμε σήμερα, τα ένα χρόνο μικρότερά τους, τα ένα-δύο χρόνια μεγαλύτερά τους, δεν έχει σημασία. Αυτά που μπήκαν γύρω στο 2009-2008 στις τάξεις της Φιλαρμονικής εξελίχθηκαν σε μια πολύ ενθουσιώδη, πολύ συνειδητοποιημένη γενιά. Θα μου μείνει μια ευγνώμων ανάμνηση ότι κάποιοι από αυτούς ερχόταν καλοκαίρι που έλειπε ο μαέστρος 4,5 ώρα στο σπίτι μου και με ξυπνάγανε για να τους δώσω τα αρχικά της Φιλαρμονικής. Αυτό παιδιά δεν έπαιρνε ότι πρέπει να το κάνετε όλοι, έτσι. Γι' αυτό και με ιδιαίτερη χαρά τους βραβεύουμε, αλλά όσο καλός και να είναι ο δασκάλος τους, όσο καλά έκαναν τα παιδιά σαν πάστα, όσο καλά έκαναν το διοικητικό συμβούλιο της Φιλαρμονικής, καμία φορά αν οι παλιότεροι μουσικοί δεν στηρίξουν τους μικρότερους, δεν γίνεται τίποτα. Και στην περίπτωσή μας αυτό έγινε. Οι παλιότεροι στήριξαν τους μικρότερους με όλες τις δυνάμεις και γι' αυτό τους φιλάω και μια έκπληξη, δεν ξέρω αν θα τους αρέσει. Ένα-ένα τα παιδιά που θα εκφωνώ για να πάρουν το επενό τους, θα καλύνω και ένα παλιό μουσικό για να του δίνει αυτό στον επένο. Και ας είναι αυτός ο έπαινος που θα του δίνει ο παλιός μουσικός στον νεότερο μια σκητάλη. Μια σκητάλη που θα την παραλαμβάνει ο νεότερος για ακόμα καλύτερη φιλαρμονική. Ξεκινάμε με το Φώτη το Βάσανο, συνάδελφος του Αγραφίκα. Πέρασε στην ηλεκτρολόγο μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρακαλώ. Παρακαλώ να μιλάτε του το σωρομό το Μάκη. Είδα το μόνο στο Μάκη. Δεσποινής Μαρία και Νατά Θωμά. Η Μαρία άλλαξε όργανο, μας λείπησε βέβαια, έφυγε από τα Κλαρίνα, διάλεξε το όγκο, ένα δύσκολο όργανο που έλειπε από τη φιλαρμονική μας. Συνεχίζει τη σπουδή της, όπως το ίδιο κάνουν και πολλά άλλα παιδιά από τη φιλαρμονική και θα επιδιώξουμε, δεν θα τα αφήσουμε σε πλωρό κλαρί, να κάνουν και τα υπόλοιπα. Να συνεχίσουν τις μουσικές τους σπουδές όπου και να βρεθούν, όχι και να κάνουν. Η Μαρία Γενναρτά Θωμάτου λοιπόν πέρασε εισήχθη στην Μηχανικών Βιοειλιοτρικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κάνει ωραία με καταληξία. Παρακαλώ για την αρχιτάδευση του κ. Νικολάου Παναγιώτη. Αναστασία Μαρκέτ, φλαουτίστρια, αλλά σε αυτό το σημείο με έμοιασε, ομολογώ, αν δεν είναι 100% έτοιμη, δεν πέσει. Η Αναστασία εισήχθη σε μία μηχανολόγων μηχανικών
και αεροναυτικής. Για την άποψή της, παρακαλώ τον κύριο Μαρκαβελάκη. Thank you.
Ήθεστε λοιπόν όλες τις συναυλίες μας τέτοια ημέρα να κλείνουμε με γιορτινά κάλαντα. Θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ελπίζω να ξέρετε γιατί μπορεί να φορτώσουμε και τις πατρίδες από τα κάλαντα, έτσι.